τον εαυτό του με τον Χίτλερ συγκρίνει ο Ροντρίγκο Ντουτέρτε. Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων τόνισε πως θα εκτελούσε ευχαρίστως 3 εκατομμύρια χρήστες και εμπόρους ναρκωτικών και τόνισε πως θα μπορούσε να κάνει ό,τι έκαναν οι Ναζί στο Ολοκαύτωμα. Ο Χίτλερ έσφαξε 3 εκατομμύρια Εβραίους. Υπάρχουν 3 εκατομμύρια τοξικομανείς. Θα τους εκτελούσα με χαρά. Εάν η Γερμανία είχε τον Χίτλερ, οι Φιλιππίνες θα έχουν τα δικά μου θύματα. Θα ήθελα να τελειώσω το πρόβλημα στη χώρα μου και να σώσω την επόμενη γενιά από το θάνατο, ανέφερε ο πρόεδρος των Φιλιππίνων. Με το πρόσχημα της πάταξης της εγκληματικότητας, χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις της αστυνομίας. Τα πτώματα αφήνονται στους δρόμους και δίπλα τους υπάρχουν κατάλογοι με τα εγκλήματα που φέρεται να έχουν διαπράξει. Εκατοντάδες φοιτητές κατέβηκαν στους δρόμους στη Μανίλα. Διαμαρτυρήθηκαν για τις εκτελέσεις υπόπτων χωρίς δίκη. Λέμε στον κόσμο πως οι ζωές μετράνε. Ξεπερνούν τους 2.500 οι νεκροί της διαδικασίας εκτελέσεων χωρίς δίκη. Αυτό που συμβαίνει εδώ δεν είναι μία νόμιμη διαδικασία, λέει αυτή η φοιτητριά.